Μεγάλο το πλήγμα που δέχθηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στο Χάνι του Ζήσης στα Χάνια του Πηλίου από την κακοκαιρία της προηγούμενης εβδομάδος. Φερτές ύλες, πέτρες, χώμα, λάσπη είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό και μάλιστα έχουν εισέλθει σε χώρους της επιχείρησης. Το Χάνι του Ζήσης γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή της Μαγνησίας και ευρύτερα, με τον ιδιοκτήτη αλλά και τους συνεργάτες του στο σημείο να μην μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Το πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πληγές σε ολόκληρη τη Θεσσαλία προκάλεσε καταστροφή και στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι χαρακτηριστικά τα πλάνα της τηλεόρασης του Άστρα από τα όσα σημειώθηκαν στο Χάνι του Ζήσης, με τραπέζια και καρέκλες που βρίσκονταν στον υπαίθριο χώρο να έχουν βυθιστεί κάτω από τόνους λάσπης και πέτρας. Δεν έχουμε κάνει κάτι δηλαδή ακόμη. Μόνο αυτό το κομμάτι του δρόμου που κάναμε χθες. Έφυγε όλος ο δρόμος από πάνω. Βουλώσαν οι γέφυρες από το κεντρικό και όλα αυτά μας τα έφεραν εδώ μέσα. Έχετε πλημμυρίσει και εντός του ξενοδοχείου? Το ξενοδοχείο όχι, το εστιατόριο και η κουζίνα δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχουν κάτι εγκαταστάσεις στο υπόγειο, ψυγεία, πλυντήρια, σιδεροτήρια, στεγνοτήρια, καυστήρες, λέβητες, δεν υπάρχει κάτι. Βγάζετε νερά και λάσπες ακόμη? Δεν έχουμε αρχίσει. Μάλιστα. Δεν έχουμε αρχίσει, τώρα αρχίζουμε. Ποιο είναι το μήνυμά σας, τι μήνυμα στέλνετε και προς τους υπευθύνους στην πολιτεία γενικότερα? Τι να στείλω ρε παιδιά, να μας βοηθήσει, τι να στείλω, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μόνο θέλουμε βοήθεια πλέον, γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές. Δεν είναι 10 πόντους νερό ή ένα μέτρο νερό. Το κόστος φαντάζομαι για την... Είναι τεράστιο. Αποκατάσταση. Είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο. Παρασύρθηκαν κάποια αντικείμενα? Βγήκαν έξω τα παρέσυρα όχι? Τα πάντα, τραπέζια, καρέκλες, ρεσεψιόν, δεν υπάρχει τίποτα. Αν το δείτε μετά μέσα, αν μπορείτε, θα δείτε τι έχει γίνει. Τίποτα άλλο. Την αγάπη σας, ευχαριστώ. Ο ιδιοκτήτης πάντως μίλησε για ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο και απίθυνε κάλεσμα στην πολιτεία σε κάθε περίπτωση να ενισχύσει όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν από την κακοκαιρία.